Οι δανειστές επέστρεψαν στην Αθήνα ζητώντας επιπλέον μέτρα, αφού δεν πείθονται ότι θα αποδώσουν όσα προτείνει η ελληνική πλευρά. Το κλίμα είναι βαρύ. Τα χρονικά περιθώρια εξαντλήθηκαν όπως εξαντλούνται και τα χρήματα στον κουμπαρά του δημοσίου. Και δεν φαίνεται να υπάρχει ολοκληρωμένη συμφωνία μέχρι το Eurogroup της ερχόμενης Παρασκευής. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει το κουαρτέτο ώστε σε ένα έκτακτο Eurogroup τη Μεγάλη Εβδομάδα να κλείσει συμφωνία. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση για να προλάβει έδωσε για διαβούλευση το σχέδιο για το ασφαλιστικό χωρίς την έγκριση των δανειστών. Ούτως ή άλλως όμως, ακόμα και η ελληνική εκδοχή του νομοσχεδίου που περιέχει και τις αλλαγές στη φορολογία, τεινάζει στον αέρα φορολογούμενους και νοικοκυριά και ακόμη δεν έχει κλειδώσει το θέμα του αφορολόγητου που οι δανειστές το θέλουν ακόμη χαμηλότερο. Αν το αφορολόγητο μειωθεί από 9.550 ευρώ στις 8.182, τότε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα έχουν επιβάρυνση 300 ευρώ. Όσο για το ΦΠΑ, και αυτός αναμένεται να επιβαρύνει τους φορολογούμενους. Φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες πάνε από το 6 στο 13, οι λογαριασμοί του νερού και ηλεκτρικής ενέργειας από το 13 στο 24, ενώ αυξάνεται ο ανώτατος συντελεστής από το 23 που είναι σήμερα στο 24. Και στο ασφαλιστικό αναμένεται μεγάλη ανατροπή των όσων ξέραμε. Μισθωτός ΙΚΑ με 40 έτη εργασίας και συντάξιμο μισθό 1.800 ευρώ, σήμερα θα έπαιρνε 1.281 ευρώ σύνταξη με το νέο καθεστώς 1.070. Δημόσιος υπάλληλος με 35 έτη εργασίας και συντάξιμο μισθό 1.600, σήμερα η σύνταξή του θα ήταν 1.105 με το νέο καθεστώς 948. Μέσα σε αυτό το πιεστικό περιβάλλον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης προκαλεί αναταράξει την κυβέρνηση, μιλώντας για σοβαρό πολιτικό πρόβλημα σε περίπτωση που υπερισχύσουν οι απαιτήσεις για σκληρότερα μέτρα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να κλείσει την πρώτη αξιολόγηση χωρίς νέα μέτρα στη βάση των αποφάσεων του καλοκαιριού. Οτιδήποτε πέρα από αυτή δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα, γιατί η κυβέρνηση εκλέχτηκε να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ο Γιάννης Δραγασάκης δεν είναι ο μόνος, καθώς ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος είπε ότι δεν θα ψηφίσει πρόσθετα μέτρα αν ζητηθούν και αν προκύψει κάτι τέτοιο, πέταξε και την πρόταση βόμβα να γίνει δημοψήφισμα. Κάτι που έφερε την έκπληξη στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη. Οι λύσεις που έχουμε είναι να καταφύγουμε σε νέα προσφυγή στους πολίτες ή με κοινοβουλευτικές εκλογές ή με δημοψήφισμα. Και να τους βάλετε μπροστά σε ποιο δίλημα. Η κυβερνητική εκπρόσωπος όμως κράτησε αποστάσεις από αυτές τις τοποθετήσεις και μίλησε όχι για πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, αλλά για οικονομικό πρόβλημα της χώρας και απέρριψε ενδεχόμενο εκλογών. Δεν αποτελεί πολιτικό πρόβλημα. Αποτελεί οικονομικό πρόβλημα για τη χώρα, για την πορεία της χώρας σε μια κρίσιμη φάση όπου περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Δεν υπάρχει σχεδιασμός της κυβέρνησης ούτε για εκλογές, ούτε για δημοψήφισμα. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να διακινούνται σενάρια που θέλουν τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο ιδιαίτερα προβληματισμένο. Και που σκέφτεται ακόμη και την αποχώρηση από την κυβέρνηση σε περίπτωση που επιλεγεί από την κυβέρνηση μια πιο σκληρή γραμμή με άγνωστη κατάληξη. Νέες απειλές εναντίον της Ευρώπης από τον Τούρκο Πρωθυπουργό Νταβούτογλου προκαλεί να τεινάξει στον αέρα τη συμφωνία με την Ευρώπη για τους πρόσφυγες και αυτό λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κομισιόν στο Στρασβούργο. Haziran ayında inşallah vize muafiyetinin devreye gireceğine olan inancımı sürdürüyorum. Olmaması halinde Türkiye'nin de tabii taahhütlerine bağlı kalmasını kimse bekleyemez. Η Τουρκία πρέπει πρώτα να εκπληρώσει τα κριτήρια, η διχτική απάντηση του Γιούνκερ. Turkey must now fulfill all remaining conditions so that the Commission can adopt its proposal in the coming months. Visa liberalization is a matter of criteria. The criteria will not be watered down in the case of Turkey. Λίγες ώρες μετά, μπροστά στις κάμερες, εμφανίζονται χαμογελαστοί. Ο Ερντογάν όμως βράζει για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι κόλαφος για την Τουρκία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του τύπου. Τουρκία'nın Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı vardır bunu böyle bir. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin göçmenler, bazı fasılların açılması, vize serbestisi gibi pek çok konuda olumlu yönde seyrettiği bir dönemde böyle bir raporun önümüze getirilmesi tam anlamıyla değerli kardeşlerim provokatif bir yaklaşımdır. Αναφερόμενος μάλιστα στην επικείμενη επίσκεψη της Μέρκελ και Ευρωπαίων αξιωματούχων σε προσφυγικό καταβλισμό στα σύνορα με τη Συρία, δηλώνει: 3 milyon insan bu ülkede Avrupa'dakileri rahatsız etmesin diye burada bunlar bakılıyor. Burada bunların bütün maişeti, her şeyi temin ediliyor. Bunlarla ilgili raporda ne var? Hiç.
Το Βερολίνο προβληματίζει η πολύωρη κράτηση δημοσιογράφου της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Του απαγορεύτηκε είσοδος στην Τουρκία ώστε να φτάσει στα σύνορα με τη Συρία. Σε κατάσταση σοκ, με το πρόσωπό του γεμάτο σκόνη από την έκρηξη, το 7χρονο αγόρι κλαίει. Οι ρουκέτες των τζιχαντιστών έπεσαν δίπλα τους, σκοτώνοντας 5 Σύρους πρόσφυγες, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Είναι εικόνες από το Κιλής, πολύ κοντά στο σημείο που θα επισκεφτεί η Μέρκελ. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής του Ποταμιού μέχρι πριν από λίγο, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Να δούμε ένα κομμάτι από τη δήλωση που έκανε πριν από δευτερόλεπτα. Ξέρετε πως έχω εκφράσει τις διαφωνίες μου και στα όργανα και στο συνέδριο και δημόσια για την πολιτική στόχευση και την στρατηγική του Ποταμιού. Διγλωσία. Πέρσι και με την κυβέρνηση και εναντίον. Φέτος και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία. Η χώρα όμως περνάει κρίσιμες στιγμές. Λάθη δεν θα μας συγχωρηθούν. Πρέπει ο καθένας, με όσες δυνάμεις διαθέτει, να αναλάβει την ευθύνη απέναντι στην ιστορία και τη νέα γενιά. Πριν από λίγο, γνωστοποίησα στον Σταύρο Θεοδωράκη πως θεωρώ πως αυτά που μας χωρίζουν με την κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού είναι λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν. Ανοίγουν πανιά λοιπόν εδώ στην Πλεύση Ελευθερίας, που είναι το όνομα του νέου κόμματος της Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε πολύ λίγα λεπτά θα μένετε να ανέβει στο βήμα. Έφτασε πριν από λίγη ώρα καταχειροκρατούμενη εδώ η πρώην πρόεδρος της Βουλής. Το νέο κόμμα Πλεύση Ελευθερίας, το οποίο θα κινηθεί με άξονα τα 6 Δέλτα, που αντιστοιχούν στις έννοιες της δημοκρατίας, δικαιοσύνης, διαφάνειας των δικαιωμάτων, διαγραφής χρέους και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Σε λίγα λεπτά η κυρία Κωνσταντοπούλου θα αναφερθεί σε όλα αυτά. Είδαμε τη Ρακίλ Μακρύ, την Νάντια Βαλαβάνη, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στη Βιωτία, τον κύριο Γιάννη Σταθά, αλλά και την Αγλαία Κυρίτση. Αυτές ήταν, αν θέλεις, οι παρουσίες με πολιτικό ενδιαφέρον και βεβαίως και του Νίκου Κωνσταντόπουλου, του πατέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του πρώην Προέδρου του Συνασπισμού. Πέθανε ο πρώην Υπουργός Γεράσιμος Αρσένης από λίμωξη του αναπνευστικού στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα. Ο γνωστός πολιτικός ήταν 85 ετών. Διατέλεσε Υπουργός Οικονομίας, Άμυνας και Παιδείας σε διαδοχικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε από τους στενούς συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου και είχε διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος μαζί με τον Κώστα Σιμίτη και τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτη. Της εργάστηκε στον ΟΣΑ και στον ΟΗΕ. Ήταν παντρεμένος με την νυν πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, και είχε 4 παιδιά. Συλληπιτήρια μηνύματα στην οικογένειά του απέστειλαν ο Πρωθυπουργός και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Τα υποκαταστήματα της ηλεκτρονικής Αθηνών, στα οποία εργάζονταν μέχρι χτες, είναι κλειστά. Όμως οι ίδιοι δεν έχουν ούτε το χαρτί της απόλυσής τους στο χέρι. Κάτι που τους αφήνει μετέωρους. Χωρίς αποζημίωση, αλλά και χωρίς δικαίωμα να εγγραφούν στα Μητρώα Ανέργων. Δεκάδες πρώην εργαζόμενοι της ηλεκτρονικής βρέθηκαν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ στον Άλυμο. Συζητήσαμε για κάποιο έκτακτο βοήθημα πιο γρήγορα για τις οικογένειες των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν μείνει και αυτοί αυτή τη στιγμή αβοήθητοι. Μας είπαν ότι εφόσον δεν είμαστε απολυμμένοι, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Δεκάδες άνθρωποι καθημερινοί της διπλανής πόρτας, που μέχρι χτες μπορούσαν να κάνουν το κουμάντο τους, όπως η Άννα, μητέρα τριών παιδιών, που δούλευε 10 ολόκληρα χρόνια για την εταιρεία. Μας έκοψε τα πόδια, ανατρέχεσαι το δέρμα μας. Τι να πω άλλο. Έχετε κάτι που δεν το περιμέναμε. Όλος ο κόσμος έχει οικογένεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κίμωνας, που συντηρούσε με το μισθό του τη μακροχρόνια άνεργη σύζυγό του και τα δυο τους παιδιά. Όλοι έχουμε οικογένειες με παιδιά. Τα παιδιά θα βάλουν μπροστά μας. Έτσι θα κοιτάξουμε να πληρώσουμε λογαριασμού μας. Συντονιστική Επιτροπή των Απολυμμένων της Ηλεκτρονικής ανανέωσαν το ραντεβού τους με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ και συναντήθηκαν στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, κύριο Νεφελούδη. Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις ότι στο καινούργιο κείμενο του ασφαλιστικού θα περιέχεται διάταξη η οποία θα υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, όχι μόνο της ηλεκτρονικής, αλλά και άλλους εργοδότες, οι οποίοι οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, δημόσιο και εργαζόμενους, θα παρέχεται διάταξη με την οποία θα είναι υπεύθυνοι και με την προσωπική τους περιουσία.